Ξάνθου συνεχίζει να βρίσκεται εκεί και να κάνει ρεπορτάζ. Βλέπω δίπλα του Γιώργο. Έχεις και έναν από τους δεκάδες διασώστες που βρίσκονται εκεί από χθες το βράδυ. Ακριβώς η Μιλία από τους ανθρώπους οι οποίοι πάλεψαν άλλοι από νωρίς το πρωί, άλλοι από χθες βράδυ για να βοηθήσουν κόσμο. Να ξεκινήσουμε με τα τελευταία νέα. Κύριος Ευάγγελος Βαμβακάς, διασώστης, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Λοιπόν, καταρχάς, τι έχουμε ενημερωθεί, τι γνωρίζετε εσείς για το θέμα της διάσωσης? Θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας? Αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει η ανέβρεση των όποιων. Δυστυχώς χωρίς ζωή ανθρώπων και αυτό λόγω ότι οι χειριστές των γερανών πρέπει να ξεκουραστούν. Εργάζονται από το πρωί. Και οι γερανοί είναι απαραίτητοι? Είναι απαραίτητοι για να βοηθήσουν τους διασώστες και τους πυροσβέστες ώστε να ανασηκώσουν τα μεγάλα και ογκώδη κομμάτια της αμαξοστοιχίας για να μπορέσουμε να επιχειρήσουμε με ασφάλεια. Και αντιλαμβανόμαστε, χρειαζόμαστε το μέγιστο φωτισμό, χρειαζόμαστε συντονισμό. Είναι όλοι εδώ, φαντάζομαι, εφανώς κουρασμένοι. Σας είδα με το πρωί, θα ξεκινήσουν ξανά, φαντάζομαι, οι έρευνες. Όλοι μας προσπαθούμε να βρούμε τις λέξεις. Γνωρίζουμε ότι κάτω από τα συντρίμμια ενδεχομένως να μην υπάρχει ζωή. Εσάς όμως το καθήκον σας, αντιλαμβανόμαστε, είναι να συνεχίσετε τις έρευνες, έτσι? Σίγουρα με το πρώτο φως της ημέρας οι έρευνες θα ξεκινήσουν πάλι. Αλλά αυτό που ήθελα να σημειώσω είναι ότι αυτή τη στιγμή το πεδίο είναι λίγο, μάλλον όχι λίγο, είναι αρκετά επικίνδυνο γιατί υπάρχουν λαμαρίνες διάσπαρτες παντού. Επομένως, χωρίς τον κατάλληλο φωτισμό και φυσικά το φως της ημέρας, θα ήταν επικίνδυνο να επιχειρήσουν οι διασώστες. Τι ώρα ήρθατε εσείς εδώ? Εμείς ήρθαμε γύρω στις 7.30 ώρα. Από χθες το βράδυ επιχειρούν οι συνάδελφοι του παραρτήματος της Λάρισας. Εσείς είστε από το Βόλο, σωστά? Εμείς είμαστε από το Βόλο. Γύρω στις 11-12 η ώρα ήρθε και το κλιμάκιο της ΕΟΔ Τρικάλων. Και μετά από λίγο, γύρω στις 1, δεύτερη ομάδα από την ΕΟΔ Μαγνησίας, με γύρω στα 10 άτομα, ενισχύθηκε. Εσείς τι ακριβώς αντικρίσατε το πρωί που ήρθατε εδώ? Μια δύσκολη κατάσταση. Να μην πούμε κάτι άλλο τώρα, on camera. Είναι μια πολύ, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εμείς μαζί με τους πυροσβέστες απεγκλωβίσαμε 6 σωρούς. Και από ποιο βαγόνι έγινε αυτό, για να δείξουμε έτσι και λίγο τα πλάνα? Είναι τα βαγόνια που είναι ακριβώς πίσω από... Αυτό που βλέπουμε είναι το 3. Αυτό είναι το νούμερο 3. Πίσω από το νούμερο 3 ήταν η πρώτη θέση και η καφετέρια. Εντάξει, και οι μηχανές. Και το τραγικό είναι ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι υπήρχαν πολλά άτομα τα οποία είχαν μεταφερθεί στην καφετέρια. Νέοι άνθρωποι, ακούσαμε για παρέα που είχε πάει στην Πάτρα, στο καρναβάλι και επέστρεφε. Ήταν ο νεαρός κόσμος, ο περισσότερος ήταν μπροστά. Αυτές τις πληροφορίες έχω και εγώ, κύριε Γεωργίου. Δυστυχώς είναι έτσι. Δυστυχώς είναι έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Καλή δύναμη και αύριο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στο έργο σας. Λοιπόν, Εμιλία, επιστρέφω κοντά σου. Να. Ολοκληρώνονται οι έρευνες, σύμφωνα με τον κύριο Ευαγγελό. Για σήμερα, βεβαίως. Αυτή είναι η πληροφόρηση έχουν από τους... Μαρίνο. Ακριβώς. Και με το πρώτο φως της ημέρας θα βρίσκονται και πάλι εδώ για το δύσκολο και για ακόμη μια μέρα μακάβριο έργο του εντοπισμού. Ό,τι μπορεί να βρεθεί. Είπα και πριν ότι οι λέξεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Δυσκολευόμαστε και εμείς να τις βρούμε. Ας πούμε, Γιώργο, ότι ίσως ανασυρθεί και κάποια ελπίδα. Ένα ίχνος ζωής από τα συντρίμμια και τα βαγόνια του θανάτου. Σε βαγόνια του θανάτου και του τρόμου. Ακριβώς. Έχουν μετατραπεί δυστυχώς και έχουν βυθίσει τον ελληνισμό στο πένθος. Ευχαριστώ, Γιώργο.